Τσεχία. Λοιπόν, αναλυτικά θα πούμε τι πραγματικά επλήγησαν στην Μπέλα, έτσι. Στις δημοτικές κοινότητες της Πέλας, του Δήμου Πέλας, Γαλατάδων, Κρυασμής, Ακρολίμνης, Λιπαρού, Αγίου Λουκάς, Οβάλλου, Σταυροδρόμιο, εκτιμόμενη σύμφωνα με υπηρεσίες, πληγήσα έκταση υπολογίζεται 25.000 στρέμματα, ενώ... Ναι, βέβαια. Ενώ 10.000 καταστροφή ολοκληρωτική. Οι καλλιέργειες δεν που καταστροφέκαν, ροδάκινα, μήλα, νεκταρίνια, χλάδια, δαμάσκινα, ακτινίδια, τέβλα και σιτηρά και άλλα. Σημειώθηκαν σε υποδομές σε θερμοκηπιακές κατασκευές που έχουν τρυπήσει, έχουν κάνει κάτι τρύπες τέτοιες στα θερμοκηπία. Πιθανόν να τα δούμε αν έχετε χρόνο. Στο Δήμο Έδεσας, η γαλαζόπτωση έπληξε τις τοπικές κοινότητες. Άγρα, Βρυτό, νησιό, Καριδιών, Αγία Σποντινή, Ζέρβιτσε. Εδώ είναι και οι δήμαρχοι, θα στα πούνε κιόλα. Στο Δήμο Αλμοπία, η καταστροφή σε επικεντρώθηκε στην ορεινή περιοχή Αρχαγγέλου και τη Όρμα. Πολύ ψηλά. Στο Δήμο Σκύλα, πιστεύω, θα στα πει και ο Δήμαρχο. Η Καλαζόπτωση έπληξε τοπικέ κοινότητε, ιδιαίτερα εδώ που είστε. Λουτροχώρη, Πλεύρο, Σταρσένη δηλαδή. Πετριά, Άσπρο, Καλύβια, Λιποχώρη, Μαυροβούνη, Προφήτη, Ηλία και Ριζό. Εκτιμόμενη έκταση που καταθέτει ο Δήμος Έδρας, Αλμοπίας και Σκύρας από 16 μέχρι 18.000 στρέμματα. Πού είναι ο Μίμης? Όλο τον νομό πήρε, παιδιά. Όλη αυτή την περιοχή, όπως σας λέω. Πρέπει να προσθεθεί ότι η παραγωγή των αγροτικών προϊόντων αυτή την περίοδο ήταν μειωμένη κατά 30%, όπως πιθανόν γνωρίζετε. Με βάση το ανατόρων, το τι ζητάμε, τα ξέρετε και από τους βουλευτές, άμεση διαδικασία εκπρές, 20 ημερών να αποπληρωθούν, 50% εκτιμόμενη αποζημίωση εντός διμήνου, 100% αποζημιώσει μέχρι τον Νοέμβριο του 2013 και ενισχύσει τον αποκατάσταση του κεντρικού κεφαλαίου όπως το σημείο για τα θερμοκήπια. Επειδή ξέρουμε ότι είστε από αγροτική περιοχή, αγροτική οικογένεια, και τα γνωρίζετε αυτά και εσείς, αλλά και ο Έξαρχος, τον οποίο γνωρίζω γιατί καθόμαστε και μαζί όταν κατηγορούμε στην Αθήνα, και επειδή ο Απόστολος ο Τζικώστας έδειξε το έντονο ενδιαφέρον του και χθες ήρθα με εντολή του και περιέδωσα όλες τις περιοχές, εδώ είμαστε με τα παιδιά του Αρσένη, νομίζω και οι βουλευτές εδώ είναι φίλοι σας πολλά χρόνια που γνωρίζω, θα ανταποκριθείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι σας τα λέει καθημερινά η πίεση, αλλά και του Τζικώστα και τον Δημάρχων εδώ και του κ. Χωδίου και του κ. Γιάννου δείχνουν την πραγματική ζημία. Οι δε περιφερειακοί σύμβουλοι Νουσικύρου και Αντρίτσος που είναι εδώ, πραγματικά και ο κ. Βασιλόπουλος τον ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση στην Κέλλα. Α, έφυγε και θα πω στο λέω. Δεν χρειάζεται από τίποτε περισσότερο. Τα ξέρετε. Σπίδι σου λέγεται αυτό, πήρε άδεια. Σπίδι σου, ελεύθερα. Η επισκοπή εξάλλου είναι σαν να είναι όμως Πέλλας.